Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι απόψε για άλλη μια φορά μαζί σας, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ανάμεσά σας. Η σημερινή παρουσία όμως είναι ξεχωριστή για μένα λόγω του γεγονότος ότι είστε ο πρώτος κοινωνικός εταίρος πια, μετά την συμφωνία για το χρέος και το οριστικό τέλος των μνημονίων. Ο πρώτος, λοιπόν, κοινωνικός εταίρος, Γενική Συνέλευση, μάλιστα, Κοινωνικού Εταίρου, κατά την οποία μου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσω για την επόμενη μέρα και για το σχέδιό μας για αυτό που ονομάζουμε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και επιστροφή στην ανάπτυξη. Και θα ήθελα με την ευκαιρία, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, να πω ότι διαπίστωσα μια διαφορά στη χρειά της ομιλίας σας, ίσως εκ του γεγονότος ότι είστε πια κοινωνικός εταίρος και αντιλαμβάνεστε την ευθύνη, αλλά θα ήθελα να σας συμβουλεύσω να μην ακολουθήσετε τα πεπραγμένα άλλων εταίρων που ακολουθούν μια τακτική εδώ και χρόνια του δάσκαλε που δίδασκες. Δεχτεί η κριτική, δεκτές οι διαφορετικές απόψεις, αυτός είναι ο ρόλος άλλωστε των εταίρων, που πρέπει να βρίσκονται σε μια δημιουργική αντιπαράθεση με τις κυβερνήσεις για να μπορούν να συνθέτουν. Αλλά θα πρέπει όλοι μας, όλοι όσοι βρισκόμαστε σε δημόσιες θέσεις και δημόσια αξιώματα, είτε είμαστε πολιτικοί, εκπρόσωποι αιρετοί του ελληνικού λαού, είτε όμως είμαστε και εκπρόσωποι φορέων, πόσο δε μάλλον παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, να δεχόμαστε, να ασκούμε κριτική, αλλά να δεχόμαστε και την κριτική, να λογοδοτούμε. Σήμερα, λοιπόν, από αυτό εδώ το βήμα, θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα μονότονα και επίμονα λέω σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου, απευθυνόμενο στο σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, ζητώντας τους, παρά τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές που μπορεί να έχουμε, να συστρατευτούν στο σχέδιό μας για την έξοδο από την κρίση. Και μάλιστα τώρα που φαίνεται επιτέλους ότι αυτό το σχέδιο, ή θα έλεγα ότι φαίνεται επιτέλους μετά από 8 χρόνια, ότι υπήρξε ένα σχέδιο που βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια και αποδίδει καρπούς. Και που θα μου επιτρέψετε τη διαφωνία, η εικόνα της χώρας στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε την πιο δύσκολη, θα έλεγε κανείς, αλλά και την πιο εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταφέραμε από μια χώρα που ήταν παράδειγμα προς αποφυγή σε όλη την Ευρώπη, με ελλείμματα που φτάνουν το 15%, να έχουμε για τρίτη συνεχόμενη φορά πλεονάσματα και κυρίως καταφέραμε κάτι που πριν από 3 χρόνια κανείς εκ των εταίρων μας δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ότι θα υλοποιούσαμε τόσο γρήγορα, τόσο σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφορούν χρόνιες παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, της ελληνικής οικονομίας, αφορούν από το φορολογικό σύστημα ως τη δικαιοσύνη, τους ελεκτικούς μηχανισμούς, διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να προτεραιοποιηθούν από την αρχή αυτής της περιπέτειας της χώρας, αλλά προτεραιοποιήθηκε η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή και όχι οι θεσμικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίως, η μία παρατήρησή μου είναι αυτή, ότι δεν είναι ακριβές ότι η εικόνα της χώρας πια είναι αρνητική. Θα έλεγα ότι έχει αλλάξει εντυπωσιακά η εικόνα της χώρας στην Ευρώπη. Δεν έχετε παρά να ανατρέξετε σε όλα τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου το τελευταίο διάστημα, τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλο τον κόσμο, σε αντίθεση ίσως με την επιμονή κάποιων μέσων ενημέρωσης στη χώρα. Και το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι, εντάξει, δεν είναι και απόλυτα ακριβές η ανάπτυξη που δεν έρχεται. 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018, το μεγαλύτερο τριμηνιαίο ποσοστό ανάπτυξης από το 2006, όταν η κρίση δεν υπήρχε ούτε καν στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, τα χειρότερα από τα όνειρά μας, δυστυχώς. Έρχομαι όμως σε αυτό το οποίο ζητώ
επίμονα και ζητώ και σήμερα από αυτό εδώ το βήμα. Τώρα λοιπόν που φαίνεται ότι ένα σχέδιο, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, χρειάζεται αλλαγή μοντέλου, παραγωγικού μοντέλου, και φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο αποδίδει καρπούς και κάναμε τη μεγάλη αυτή προσπάθεια πηγαίνοντας εκεί, επί τόπου, σε κάθε ξεχωριστή περιφέρεια της χώρας, διοργανώνοντας 14 διαφορετικά περιφερειακά συνέδρια, συνομιλώντας με τον καθένα ξεχωριστά και παίρνοντας κάτι από τις απόψεις του καθενός και της καθεμιάς από τις παραγωγικές δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, τώρα που διαμορφώνεται ένα σχέδιο που θέλει, επιθυμεί να αλλάξει την αντίληψη, την νοοτροπία και την κατεύθυνση, αν θέλετε, της, του τρόπου παραγωγής και του μοντέλου ανάπτυξης στη χώρα. Τώρα λοιπόν πρέπει ο καθένας και η καθεμιά να συμβάλλει, να προσφέρει από το μεταιρίζει στο οποίο βρίσκεται και παλεύει ο καθένας και η καθεμιά. Αλλά νομίζω ότι πρώτιστη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου είναι να συμβάλλουμε, να ενώσουμε προσπάθειες ώστε να ξανασταθεί η χώρα στα πόδια της. Και αυτό το δεδομένο ότι η χώρα στέκεται στα πόδια της από το Σεπτέμβρη και μετά, έχοντας διασφαλίσει μια απόφαση καθοριστικής σημασίας στο προηγούμενο Eurogroup και ξαναβγαίνει στις αγορές, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τη σημερινή εκλεγμένη κυβέρνηση. Αφορά τη χώρα συνολικά, αφορά όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και αφορά από τούδε και στο εξής και κάθε κυβέρνηση που ο ελληνικός λαός θα αποφασίζει να εκλέγει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια σημαντική ιστορική τομή αυτή η απόφαση. Αναφέρομαι στην 21η του Ιούνιου και στην απόφαση του Eurogroup, η οποία κλείνει με τον καλύτερο τρόπο το τελευταίο κεφάλαιο της ελληνικής κρίσης και των μνημονίων μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο 8 ετών. Και πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι για αυτήν την ημέρα και για αυτήν την απόφαση εργαζόμασταν αδιάκοπα τα 3 τελευταία χρόνια με πίστη και σχέδιο στις δυνάμεις μας και πολλή δουλειά σε αντίξωες συνθήκες. Και προετοιμάσαμε βήμα-βήμα την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα στήριξης που ολοκληρώνεται με επιστέγασμα τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την λεγόμενη ελάφρυνση, τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ειδικότερα με αυτή τη συμφωνία εξειδικεύονται τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία προστίθενται στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται από το προηγούμενο έτος και ταυτόχρονα δίνονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, πάντα στο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης που συναποφασίζουμε με τους εταίρους μας. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος καθίσταται βιώσιμο, πράγμα που το αναγνωρίζουν οι διεθνείς αγορές. Η τροχιά απομείωσής του καθίσταται ελεγχόμενη και προβλέψιμη και κυρίως ότι αυτό θα εξασφαλίζεται βεβαίως μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι καθιστάμε και τους εταίρους μας, συνεταίρους μας αυτή την πορεία και στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα δημιουργούν ένα, όπως τον λέμε, καθαρό διάδρομο για τα επόμενα 15 έτη, όπου το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού δημόσιου χρέους γίνεται πολύ χαμηλό και δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για αναπτυξιακές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Και ιδίως το επαρόδο να πω ότι ήδη προβλέπεται δημοσιονομικός χώρος με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, αυτές που ήδη έχουν καταγραφεί στο προηγούμενο μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε στη Βουλή για το 2019 ύψους 860 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε δεσμευθεί από αυτά να αφήσουμε και ένα περιθώριο γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε ελαφρύνσεις εκεί που μας προτείνατε πριν, φόρο ελαφρύνσεις, στοχευμένες φόρο ελαφρύνσεις, γιατί πράγματι υπήρξε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων μεγάλη συμπίεση των κοινωνικά αδύναμων, αλλά υπήρξε και μεγάλη συμπίεση αυτού που ονομάζουμε μεσαία τάξη και επιχειρηματικότητα, φορολογική συμπίεση. Και τώρα ο αέρας που έρχεται και το περιθώριο θα πρέπει να δοθεί εκεί. Και βεβαίως για το 20
διπλασιάζεται αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο στο 1,5 δισεκατομμύριο, φτάνει μέχρι τα 3 δισεκατομμύρια στο 22. Προβλεπόμενος από τώρα δημοσιονομικός χώρος, δεν μιλώ για την υπεραπόδοση, πέραν δηλαδή του στόχου για 3,5% που έχουμε αποδείξει ότι τον πιάνουμε και τον υπερβαίνουμε κατά αρκετά μεγάλο ποσοστό τα τελευταία 3 χρόνια. Ταυτόχρονα λοιπόν με τον καθαρό διάδρομο που διαμορφώνεται στη χώρα για τα επόμενα 15 έτη σε σχέση με τις αποπληρωμές των δανειακών της αναγκών, ανοίγει ο δρόμος για την ασφαλή επιστροφή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς με αυτή τη συμφωνία οι διεθνείς επενδυτές αναγνωρίζουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και ήδη οι πρώτες αντιδράσεις από τις ίδιες τις αγορές είναι εξαιρετικά θετικές. Και το ίδιο υποδεικνύουν και οι πρώτες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας από τους διεθνείς οίκους που έρχονται η μία μετά την άλλη. Μπορούμε συνεπώς πλέον, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να περάσουμε σιγά σιγά στην επόμενη φάση, να αλλάξουμε ατζέντα και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο ζήτημα της επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, στο ζήτημα που αφορά την αναγκαιότητα την κοινωνική να έχουμε περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στο ζήτημα που αφορά το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων, διότι κάθε επιχείρηση πρέπει να στηρίζεται στους εργαζόμενούς της. Δεν μπορεί καμιά επιχείρηση να πάει μπροστά αν οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται μέρος αυτής της προσπάθειας. Και εσείς το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα αυτό. Ίσως κάποιοι άλλοι που συνομιλώ μαζί τους στην Αθήνα δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εσείς το καταλαβαίνετε και άρα καταλαβαίνετε και την αναγκαιότητα σταδιακά να μιλήσουμε για την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων και στα μέσα βεβαίως που θα χρειαστούν για τους σκοπούς αυτούς. Όλο το προηγούμενο διάστημα διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για τη μετάβαση σε μια περίοδο σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης. Εφαρμόσαμε ένα εκτεταμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που εξυγχρόνισαν τη δομή και τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως, κανείς δεν θα ισχυριστεί και πρώτος εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα ισχυριστεί ότι δεν χρειάζονται άλλες μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις, ξέρετε, είναι σαν το ποδήλατο. Αν σταματήσεις να κάνεις πετάλι, πέφτεις. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια, επιμονή και υπομονή. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό που έγινε τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν είχε γίνει για δεκαετίες ολόκληρες στη χώρα μας. Εφαρμόσαμε λοιπόν ένα εκτεταμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων, στην πλειοψηφία τους αναγκαίες, αυτονόητες σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα, ειδικά μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν εδώ και χρόνια και ειδικά αυτές που μπλόκαραν, παθογένειες που μπλόκαραν την αναπτυξιακή διαδικασία. Βλέπουμε εκεί λοιπόν να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Σήμερα η χώρα διαθέτει λοιπόν, για να πω και παραδείγματα, έναν φορολογικό μηχανισμό ο οποίος φυσικά και έχει προβλήματα, αλλά είναι αξιόπιστος. Διαθέτει κανόνες ανταγωνισμού και δίκαιης μεταχείρισης. Φυσικά και μπορεί να χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά διαθέτει αυτούς τους κανόνες πια. Διαθέτει απλοποιημένες διαδικασίες για το άνοιγμα των επιχειρήσεων και για την επιτάχυνση των επενδύσεων. Διαθέτει ένα νέο αδιάβλητο σύστημα προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων. Δεν το είχε. Επιτέλους αποκτήσαμε ή αποκτούμε, εν πάση περιπτώσει έχουμε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό ρυθμό και μεγάλο ποσοστό, πράγματα που έπρεπε να είχαμε κάνει από τη δεκαετία του 60, αποκτούμε κτηματολόγιο και χρήσης γης, επιτέλους, και είναι εδώ και ο συντοπίτης σας, ο αρμόδιος υπουργός, ο Σωκράτης ο Φάμελος, που έχει εργαστεί πολύ γι' αυτό. Και βεβαίως, ταυτόχρονα, έχουμε την έγνοια μας και για προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με στοχευμένη, συγκεκριμένη στόχευση. Καταφέραμε επίσης, πέραν της επίτευξης των υψηλών πλεονασμάτων, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά θετικό momentum σε ό,τι αφορά
τις εξαγωγές στο εξωτερικό ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά την σημαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων, άμεσων επενδύσεων στη χώρα. Και αυτό είναι που διαμόρφωσε αυτό το momentum. Η ρυθμή ανάπτυξης είναι θετική. Αναφέρθηκα πριν στο ποσοστό του πρώτου τριμήνου. Η ανεργία μειώνεται με σταθερό ρυθμό, είναι ακόμα υψηλή. Το 20% είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν μας κάνει να πανηγυρίζουμε, αλλά να θυμάστε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό, ότι πριν από 3,5 χρόνια ήταν στο 27%. Και βεβαίως έχουμε μία παρόμοια εικόνα σε όλους τους δείκτες οικονομικού κλίματος που οικονομολόγοι και όσοι από εσάς είστε οικονομολόγοι προφανώς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αλλά δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτούς. Εγώ αυτό το οποίο θα πω όμως είναι ότι μετά τον Αύγουστο η χώρα μας περνά σε μια πραγματικά νέα εποχή. Και πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε τα θετικά δεδομένα και να προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο. Ένα σχέδιο με τις δικές μας κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, καθώς και με εκείνα τα προοδευτικά μεταρρυθμιστικά προτάγματα που απαιτούνται για να πετύχουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε δίκαιη ανάπτυξη. Για πρώτη φορά και με συνεκτικό τρόπο αξιοποιούμε συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, της ναυτιλίας και των μεταφορών, στην αγροδιατροφική παραγωγή, στη μεταποίηση και φυσικά στην παραδοσιακά ισχυρή και εδραιωμένη στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων βιομηχανία μας. Να πω δύο λόγια για τη βιομηχανία. Η ελληνική βιομηχανία επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσει στον εξαγωγικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Έχουμε εξαντλήσει συζητήσεις με το Προεδρείο του Συνδέσμου σας σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα. Στόχος μας είναι η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στο ποσοστό του ΑΕΠ να ανέλθει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στο 12%. Και θέλω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την πρόταση που καταθέσατε για τη δημιουργία διακριτού Υπουργείου για τη βιομηχανία, να σας πω ότι την εξετάζουμε με προσοχή, καθώς και δική μας επιδίωξη είναι η προώθηση στοχευμένων πολιτικών και η άμεση επίλυση των γραφειοκρατικών κολλημάτων που θα συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό στην περαιτέρω ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου. Δεν είμαστε από αυτούς, δηλαδή, που πίστηκαν από την καραμέλα μιας εποχής ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει βιομηχανία και παραγωγή. Δεν είμαστε από αυτούς και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν εξετάσουμε με δυσδυτικό τρόπο τα πραγματικά αίτια της οικονομικής κατάρρευσης, πίσω από τους οικονομικούς δείκτες θα δούμε ότι μια βασική αιτία είναι η κρίση του παραγωγικού μοντέλου και της παραγωγικής ταυτότητας της χώρας, που βέβαια αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και ευθύνες. Δεν πιστεύουμε λοιπόν εμείς ότι το μοντέλο το παραγωγικό της χώρας είναι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, χωρίς να υποτιμούμε καθόλου τη μεγάλη δυναμική που αυτός ο κλάδος δίνει στην ελληνική οικονομία. Ας αφήσουμε όμως όλα αυτά που αφορούν το παρελθόν πίσω και ας κοιτάξουμε μπροστά. Και μπροστά σημαίνει σχέδιο για την ανάπτυξη, αλλά σχέδιο όχι αποσπασματικό, συνολικό, γι' αυτό το ονομάσαμε ολιστικό αυτό που καταθέσαμε μετά από τα 14 συνέδρια την πρότασή μας προς τους θεσμούς. Και βεβαίως, σχέδιο για την ανάπτυξη και ανάπτυξη, ας μην κοροϊδευόμαστε, σημαίνει χρηματοδότηση. Και ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τους κοινοτικούς πόρους, τα επενδυτικά προγράμματα. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η χώρα μας είναι πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και στην αξιοποίηση των πόρων του λεγόμενου σχεδίου Juncker. Μας έδωσε εύσημα και συγχαρητήρια ο Πρόεδρος της Επιτροπής στη Βουλή των Ελλήνων. Για πολλά χρόνια ήταν στις τελευταίες θέσεις. Προωθούμε τη συνεργασία με διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες και ενισχύουμε την από κοινού ανάληψη έργων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει πλήθος από θεσμικά και χρηματοδοτικά κίνητρα σε επενδυτές. Ταυτόχρονα όμως προχωράμε στη δημιουργία το επόμενο διάστημα της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε κλίμακας. Ενώ δουλεύουμε συστηματικά και για μια δυναμική επιστροφή, ας το πω έτσι, των ελληνικών τραπεζών, που πέρασαν παρά τις δυσκολίες τους με επιτυχία τα stress test και εξηγένουν βήμα-βήμα τα χαρτοφυλάκια τους χάρη στο νέο σύστημα διαχείρισης και απομείωσης των κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις σιγά-σιγά να είναι σε θέση και πάλι να αυξήσουν τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και να παίξουν το ρόλο που πραγματικά πρέπει να παίζουν σε μια οικονομία και όχι να δίνουν δάνεια μόνο σε όσους έχουν την ικανότητα να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται λεφτά, γιατί τα έχουν. Πρέπει να μπορούν να παίρνουν το σχετικό ρίσκο και να χρηματοδοτούν τις πραγματικά έξυπνες και φιλόδοξες προσπάθειες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Να πω επίσης ότι αφορά τη βιομηχανία. Έχουμε υλοποιήσει πολλές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως για παράδειγμα το μέτρο της διακοψιμότητας, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα κονδύλια για την αναβάθμιση των ενεργοβόρων βιομηχανιών και βεβαίως το υποσύσταση χρηματιστήριο ενέργειας που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος και θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας. Τώρα για το φλέγον ζήτημα της φορολογίας που καταλαβαίνω πως σας απασχολεί, άλλωστε αναφέρθηκε και ο πρόεδρός σας, μπορώ σήμερα με σιγουριά να σας πω ότι υπάρχει, χάρη στην αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών, ο οδικός χάρτης για στοχευμένες φοροελαφρύνσεις που θα ξεκινούν από τον προϋπολογισμό του 2019. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να πω περισσότερα εδώ, γιατί δεν θα έχει νόημα η επόμενη παρουσία μου στη Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, στη ΔΕΘ. Θα πω όμως κάτι το οποίο έχει μια σημασία να ακουστεί. Όσο θα σταθεροποιείται η οικονομία σε υψηλούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο περισσότερο θα δίνεται η δυνατότητα να προχωράμε σε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι ακούω με μεγάλη προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις αλλά και τις ανησυχίες που διατυπώνει ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας και ο σύνδεσμός σας. Διότι γνωρίζω ότι όλοι εσείς είστε άνθρωποι που έχετε καθημερινή τριβή με την αγορά και έχετε ιδία γνώση για το τι πρέπει να αλλάξει και τι όχι. Και έχετε αποδείξει ότι πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, ακόμα και αν πολλές φορές δεν μας αρέσουν εμάς, τους πολιτικούς, και είναι σκληρές, δεν κρύβονται άλλα κίνητρα. Να κάνω εδώ μια παρένθεση. Γιατί μ' αρέσει κάθε φορά που βρίσκομαι ενώπιόν σας να μιλάω έξω από τα δόντια. Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δεν μπορώ να πω ότι το ίδιο ισχύει πάντοτε, για να είμαι έτσι πιο ακριβής και να μην γενικεύω, σε ό,τι αφορά την ηγεσία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του ΣΕΒ, η οποία ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολο ποιες ακριβώς παραγωγικές δυνάμεις εκπροσωπεί πολλές, είναι βέβαιο ότι τα κίνητρά της πάρα πολλές φορές είναι αμιγώς πολιτικά και δεν έχουν καμία σχέση με τις ειλικρινείς αγωνίες τόσο του επιχειρηματικού κόσμου, όσο όμως και της ελληνικής κοινωνίας, διότι ένας κοινωνικός εταίρος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του βεβαίως τα συμφέροντα του κλάδου, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό αποδείχθηκε και από την πρόσφατη έκθεσή του, στην οποία ουσιαστικά επιχειρεί να παρέμβει στη δημόσια συζήτηση για τα περιβόητα μέτρα του 19 και του 20, δίνοντας μάλιστα σήμα αναγκαιότητας εφαρμογής τους, ανεξάρτητα από το αν πιάνουμε ή όχι τους στόχους που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός
ότι ο ΣΕΒ έρχεται σχεδόν πάντα να υπερθεματίσει για κάθε αντικοινωνικό και, θα έλεγα εγώ, αντιαναπτυξιακό μέτρο εν προκειμένου για μία ακόμα περικοπή συντάξεων. Σπέβδοντας μάλιστα τούτη τη φορά να υπερασπιστεί και τη θέση που δημόσια διατύπωση η αξιωματική αντιπολίτευση, επιπλήττοντας μάλιστα στη γερουσία της Βουλής και τον Επίτροπο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών, τον Πιέρ Μοσκοβισή, που μίλησε για μη ανελαστικές υποχρεώσεις που μπορούμε να επανεξετάσουμε όταν έρθει η ώρα. Και επειδή είναι μια πρακτική που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, το έκανε, θυμίζω, και την περίοδο της διαπραγμάτευσης για τα εργασιακά, θα συμβούλευα την ηγεσία του ΣΕΒ να μην εκτίθεται και να πάρει παράδειγμα από τη δική σας τάση που δεν εκτίθεστε, προς ώρας τουλάχιστον, εκτός αν αποκτήσετε και εσείς την κακή συνήθεια των κοινωνικών εταίρων, σας εύχομαι να μην το επιχειρήσετε ποτέ. Και βεβαίως το λέω αυτό, διότι εδώ χρειαζόμαστε όλοι στάση ευθύνης να κρατάμε απέναντι στην κοινωνία. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ουσιαστική συμβολή στον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάκαμψη της χώρας, που περνάει μόνο μέσα από την δυνατότητα να υπάρχει κοινωνική συνοχή. Και βεβαίως δεν περνάει μέσα από λογικές, αν θέλετε, μιας μικροκομματικής στόχευσης σε πολύ μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έλεγα ότι από εδώ και στο εξής η προτεραιότητα της χώρας πρέπει να είναι αυτό που ονομάζουμε αναπτυξιακή ατζέντα. Η επέκταση της λιτότητας ήταν μια καταστροφική επιλογή. Και είναι μια επιλογή που πια ούτε οι εταίροι μας, ούτε οι θεσμοί, ακόμα και αυτοί που στο παρελθόν επέβαλαν με εμμονές απόψεις καταστροφικές για την οικονομία, ούτε αυτοί δεν επιμένουν πια στην επέκταση της λιτότητας. Τώρα πρέπει βασική μας προτεραιότητα να είναι η επιστροφή στην σταθερή και διατηρήσιμη ανάπτυξη και αυτό σημαίνει ότι η εθνική προτεραιότητα αποτελεί η ανάκαμψη των επενδύσεων, άμεσων ξένων αλλά και εγχώριων. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε μαζί τη μάχη, να έρουμε διαρκώς εμπόδια και να δημιουργούμε το κατάλληλο φιλικό περιβάλλον για την προσέλκυση αυτών των επενδύσεων. Όμως επενδύσεις πάνω απ' όλα σημαίνει θετική προσδοκία για το μέλλον και μπορούμε με τη δική μας κινητοποίηση, από εμάς εξαρτάται, να προκαλέσουμε τη θετική αυτή τη φορά αυτοεκπληρούμενη προφητεία που θα φέρει επενδυτική ζήτηση τόσο από το εξωτερικό όσο όμως και στο εσωτερικό. Η τάση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επενδύσεις ανακάμπτουν γρήγορα, αλλά χρειαζόμαστε μία επενδυτική έκρηξη, οριζόντια, σε όλους τους τομείς της οικονομίας για να καλύψουμε γρήγορα το χαμένο έδαφος της πρωτοφανούς αποεπένδυσης που είχαμε στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης. Η επανεκκίνηση, για παράδειγμα, των μεγάλων οδικών έργων, αλλά και οι μεγάλες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές στη Βόρεια Ελλάδα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης ως εμπορικού διαμετακομιστικού κέντρου, όχι πια μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, πιστεύω ότι θα προκαλέσει τη σημαντική τόνωση της ζήτησης για τις βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας. Πριν από λίγες μέρες σε αυτόν τον χώρο είχα τους συναδέλφους μου, ηγέτες των Βαλκανίων, δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σερβία, μια χώρα που ελπίζουμε σύντομα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Ελλάδα. Αυτά που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στη δημιουργία ενός δακτυλίου μεταφορικών συνδέσεων για συνδεσιμότητας που θα περιλαμβάνει όλη τη Βόρεια Ελλάδα στο κάτω μέρος του δακτυλίου και θα παρακάμπτει τα Δαρδανέλια για να ανεβαίνει πάνω στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και θα προχωράει, θα διασχίζει όλο το βορρά μέσω του Δούναβη και θα ξανακατεβαίνει κάτω από τα Δυτικά Βαλκάνια.
σχέδια τα οποία ήδη επικροτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη το μνημόνιο συνεργασίας με τη Βουλγαρία για το σχέδιο της διασύνδεσης με σιδηρόδρομο ηλεκτροκίνητο γρήγορης ταχείας κυκλοφορίας έχει υπογραφεί, έχει τη σφραγίδα του Πρόεδρου Γιούνκερ που συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με αυτά της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη, αλλά και μια σειρά από άλλα projects μπορούν πραγματικά να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα στο σύνολό της ένα κέντρο πάρα πολύ σημαντικό για τα Βαλκάνια, αλλά θα έλεγα εγώ συνολικά για αυτό το πολύ σημαντικά, γεωπολιτικά σημαντικό μέρος του χάρτη που είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται. Υπό το ίδιο πρίσμα μπορούμε να δούμε και τις ευκαιρίες που διανοίγονται για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας από την προώθηση της κοινά αποδεκτής λύσης με τους γείτονές μας στην πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και θέλω να σας συγχαρώ για την υπεύθυνη στάση που δημόσια κρατήσατε και ο Πρόεδρός σας ιδιαίτερα, αναφορικά με τη συμφωνία αυτή και τις προοπτικές που διανοίγει. Και θέλω να αναφερθώ ειδικά στις προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα των επενδύσεων στη γειτονική χώρα. Εκεί που οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να παίξουν ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα πιο ουσιαστικό πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποδείξουν στην πράξη ότι η Ελλάδα είναι ο ισχυρός παίκτης στην περιοχή των Βαλκανίων. Γιατί για μένα αυτό σημαίνει αληθινός πατριωτισμός. Να ανοίγουμε το δρόμο μπροστά για την οικονομία, για τη χώρα, για την Ελλάδα. Αναγνωρίζω βεβαίως και σέβομαι τις ευαισθησίες των πολιτών, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αλλά δεν μπορώ και να επιτρέψω πάνω σε αυτές τις ευαισθησίες να γίνονται σκόπιμες παραποιήσεις και θα έλεγα και μία άθλια πολιτική προπαγάνδα μικροκομματικής σκοπιμότητας που σε τελική ανάλυση υπονομεύει το εθνικό συμφέρον. Γιατί με τη συμφωνία αυτή και χωρίς να παρεκκλίνουμε από αυτό που ονομάστηκε Εθνική Γραμμή, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες, αδράξαμε μια ιστορική ευκαιρία να επιλύσουμε ένα ζήτημα που δυσχέρανε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε πολλά επίπεδα. Και η ιστορική αυτή ευκαιρία εδράζεται στο ότι στη γειτονική χώρα δεν βρίσκονται πια υπερεθνικιστικές δυνάμεις και παραχαράκτες της ιστορίας, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά βρίσκεται μια ειλικρινή συγγυησία, έντιμη θα έλεγα, που επιδιώκει να συνάψει ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την Ελλάδα. Και που την αντιλαμβάνεται την Ελλάδα ως την ηγέτιδα δύναμη των Βαλκανίων. Και στηρίζεται σε αυτή για την οικονομική της ανόρθωση και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Καταφέραμε λοιπόν μέσα από μια δύσκολη διαπραγμάτευση να υπερασπιστούμε στο ακέραιο τα εθνικά μας συμφέροντα και φυσικά το κυριότερο να βάλουμε τέλος σε αυτή την άθλια παραχάραξη της ιστορίας. Πετύχαμε να αποσυρθεί κάθε αναφορά και στη σχέτιση της γείτονος χώρας από την αρχαιοελληνική ιστορία της Μακεδονίας μας. Ένα γεγονός που όλα τα προηγούμενα χρόνια πρόσβαλε την ιστορική μας συνείδηση, πρόσβαλε την ιστορική αλήθεια και πλήγωνε όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα αυτούς της Βόρειας Ελλάδας. Πετύχαμε επίσης να αφαιρεθεί κάθε αλυτρωτική αναφορά από το Σύνταγμα της πρώην Ιγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και κάθε αναφορά σε ύπαρξη δήθεν μειονότητα στην Ελλάδα. Και λυπάμαι αν κάποιοι πολιτικοί μόνοι τους σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ανοίγουν τέτοια ζητήματα. Έλληνες πολιτικοί. Και βεβαίως καταλήξαμε σε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση και έναντι όλων. Η εναλλακτική, αν επιλέγαμε να αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η ιστορική ευκαιρία για επίλυση τώρα, όχι στη λογική ότι διαφωνούμε με αυτό το πακέτο που είχαμε μπροστά μας, δεν το είπε αυτό ποτέ ούτε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά είπε άστο ρε παιδί μου για αργότερα, κάποια άλλη στιγμή, θα είναι πιο όριμες συνθήκες.
Αν λοιπόν το επιλέγαμε αυτό, αν επιλέγαμε αυτό, ποια θα ήταν η εξέλιξη? Εμείς θα συνεχίζαμε βεβαίως να τους αποκαλούμε πρώην Ιουγκοσλαβική μεν δημοκρατία της Μακεδονίας όμως δε, γιατί αυτό ήταν το πουγουγουμού ή το φύρομ, αυτό ήτανε, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα τους αναγνώριζε ως Μακεδονία σκέτο, χωρίς το πολιτικά ορθό, αλλά μακρόσυρτο, πρώην Ιουγκοσλαβική. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι υπόθεση, ήταν η πραγματικότητα και είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα για σχεδόν 25 ολόκληρα χρόνια, με 140 χώρες σε όλο τον πλανήτη, τις πιο ισχυρές, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, να την αναγνωρίζουν με τη συνταγματική της ονομασία. Και ξέρετε, επειδή σε αυτή τη διαπραγμάτευση λάβαμε το σύνολο των ζητημάτων υπόψη, θέλω από αυτό το βήμα να σας πω ότι ένα από αυτά που είχαμε στις προτεραιότητές μας από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση, ήταν το θέμα που έθεσε ο πρόεδρός σας. Το θέμα των εμπορικών χρήσεων και των σημάτων. Και ο λόγος ήταν ότι σε μια περίοδο που οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες. Σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα που φέρουν στον τίτλο τους την λέξη Μακεδονία και τα παράγωγα αυτής. Διότι μέχρι πριν τη συμφωνία, αυτή την ονομασία διεθνώς και αυτή την πραγματικότητα τη μονοπολούσε η γειτονική βόρεια χώρα. Δεν έχετε παρά να ανατρέξετε ακόμα και σήμερα στο λίμα Μακεδονία διεθνώς, είτε στο διαδίκτυο είτε στις εμπορικές του χρήσεις, και αν σηκώσετε ή κάνετε κλικ να δείτε τι θα βρεθεί από κάτω. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από αυτή την πραγματικότητα. Όχι τουλάχιστον εσείς. Οι πολιτικοί μπορούν, το έχουν αποδείξει, να έχουν μια πιο υποκριτική συμπεριφορά. Όπως για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης σας εδώ, που ως τότε επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούσε τη γραμμή Κώστα Καραμαλή για το Βουκουρέστι, δηλαδή σύνθετη ονομασία, και σήμερα δίνει αγώνα όχι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, αλλά απέναντι στη σύνθετη ονομασία. Οι πολιτικοί λοιπόν έχουν συνηθίσει τους πολίτες να είναι υποκριτές. Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων όμως ελπίζω πως όχι. Και εσείς το αποδεικνύετε. Δυστυχώς λοιπόν αυτός ήταν ο μεγάλος κίνδυνος για τα παράγωγα και για το όνομα Μακεδονία στα εμπορικά σήματα, που απετράπη, γιατί στη συμφωνία προβλέπεται η δημιουργία επιτροπής υπό τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, που θα λύσει οριστικά τα ζητήματα αυτά, προστατεύοντας την παραγωγή και τα προϊόντα της Μακεδονίας μας. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ακούω ότι αναλαμβάνετε πρωτοβουλία να συμβάλλετε σε κάθε επιχείρηση, είτε στη Μακεδονία, είτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είτε και στο σύνολο της χώρας, που θέλει να προχωρήσει αξιοποιώντας το νομικό οπλοστάσιο για να διεκδικήσει αυτό το οποίο δικαιούται, την προστασία του ονόματος Μακεδονίας στα εμπορικά σήματα και τα παράγωγα αυτού. Όσοι λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κατανοούν το ότι η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί ποτέ να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων χωρίς λύση στο ονοματολογικό. Και εσείς πιστεύω πρώτοι το κατανοείτε. Όσοι γνωρίζουν από κοντά τις θέσεις και των δύο πλευρών στο τραπέζι διαπραγμάτευσης τα τελευταία 25 χρόνια. Και εσείς τις γνωρίζετε από κοντά. Όλοι λοιπόν αυτοί γνωρίζουν, και εσείς είστε μεταξύ αυτών που γνωρίζετε, ότι η συμφωνία αυτή είναι σε θετική κατεύθυνση. Και θα έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει βρεθεί στα χέρια ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία 25 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό κατά βάθος το γνωρίζουν και όσοι επιχειρούν να ψαρέψουν στα θολά νερά του λαϊκισμού και της πατριδοκαπηλείας, μεταβάλλοντας απόψεις που είχαν εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν. Θέλω όμως να πω ότι δεν έχει νόημα να ποντάρουν στη δημιουργία σύνθεσης πάνω σε αυτονόητα πράγματα. Άκουσα να ομιλούν, για παράδειγμα, για αναγνώριση μακεδονικού έθνους. Πουθενά δεν αναγνωρίζεται μακεδονικό έθνος.
Πουθενά. Ο όρος nationality είναι διεθνός όρος που σημαίνει ηθαγένεια. Ethnicity σημαίνει εθνότητα. Δεν υπάρχει πουθενά στη συμφωνία όρος ethnicity. Και φυσικά εμείς αναγνωρίζουμε το πρώτο με βάση το διεθνές δίκαιο της ηθαγένειας που έχει κάθε κυρίαρχο κράτος. Ομοίως και στο ζήτημα της γλώσσας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρόκειται για σλαβική γλώσσα, κυριλικής καταγωγής. Και έτσι περιγράφεται και στην διάσκεψη του ΟΗΕ ήδη από το 1977. Όμως θα σας καλούσα, πέρα από την τρέχουσα συζήτηση, να δούμε και τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά που πρώτον ο συνάδελφός μου Ζάεφ βρίσκεται κατηγορούμενος για εσχάτη προδοσία. Αν λοιπόν αυτός έχει διαπράξει εσχάτη προδοσία, πώς έχω διαπράξει και εγώ ταυτόχρονα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Και δεύτερον, να ακούσετε τις δηλώσεις και του ιδίου και του Υπουργού Εξωτερικών που λένε ξεκάθαρα ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία της Μακεδονίας στα ελληνιστικά χρόνια, με τον Μέγα Αλέξανδρο και την παράδοσή του, με τα σύμβολα της Βεργίνας και ότι οι ίδιοι είναι Σλάβοι. Το λένε ξεκάθαρα. Νομίζω αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Επανέρχομαι λοιπόν. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σε πραγματική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ότι η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία μας, το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, να είναι μια περιοχή όπου θα επιστρέψει η ανάπτυξη, η εξωστρέφεια και που θα αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο επιρροής, σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Και πιστεύω πραγματικά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο η επιχειρηματικότητα της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή εσείς. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να πω και δύο λόγια σε σχέση με σχεδιασμούς άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Διότι ξέρετε, δεν είμαστε μόνοι στον παγκόσμιο χάρτη. Δεν είμαστε εμείς και οι βόρειοι γείτονές μας μόνοι. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Και κάποιες συνορεύουμε με αυτές που συνιστούν πραγματικά απειλή. Και βεβαίως αναφέρομαι σε σχεδιασμούς που στρέφονται ευθέως ενάντια σε αυτό που ονομάζουμε εθνικό συμφέρον. Και θέλω να είμαι σαφής. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στα ανατολικά σύνορά της. Με μια Τουρκία η οποία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από μια πολιτική που σέβεται τους, που δεν σέβεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καθόλου τους κανόνες καλής γειτονίας. Και έχει επανειλημμένα δείξει αυτές τις προθέσεις να διευρύνει την σφαίρα επιρροή της στην περιοχή των Βαλκανίων και να αμφισβητήσει διεθνείς συνθήκες. Ή μήπως δεν το βλέπουμε και δεν το ξέρουμε αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να μην υπάρχουν διάβλοι, για να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα. Αυτός ήταν και θα είναι ο στόχος μας και εγώ πρώτος έκανα προσπάθειες γι' αυτό. Τρεις φορές πήγα στη γειτονική χώρα, την ανατολική γειτονική χώρα, έπαιξα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτής της συμφωνίας που αφορά το προσφυγικό. Η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί προκλήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι σε μια περίοδο που η Τουρκία κρατά φυλακισμένους δύο Έλληνες αξιωματικούς και μάλιστα χωρίς καμία αιτία και καμία κατηγορία, 4 μήνες τώρα, είναι απαράδεκτο ηγετικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρίστανται σήμερα στην ορκομοσία του Τούρκου Προέδρου και μάλιστα χωρίς καμία συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Η επίλυση των διαφορών μας με την Τουρκία δεν χρειάζεται κανέναν
αυτόκλητο καλοθελητή. Ούτε συμβάλλει σε τίποτα το τέλος της ημέρας η παρουσία Ελλήνων πολιτικών σε φιέστες στην Άγκυρα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η χώρα έχει εθνική ηγεσία για να αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα με όρους ισότιμου συνομιλητή και όχι με όρους επέτη. Με στόχο φυσικά όχι την ένταση, αλλά την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η Ελλάδα δεν μένει αδρανής στη γεωπολιτική σκηνή και επιδιώκει διαρκώς να προσθέσει νέους φίλους και συμμάχους να συνάψει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και συνανάπτυξης με όλες τις χώρες των Βαλκανίων και να βάλει ένα τέλος σε σενάρια απομόνωσης και υποβάθμισης της γεωπολιτικής της δυναμικής. Η συμφωνία λοιπόν με την Βόρεια γείτονα πέραν της χρόνιας εκκρεμότητας που επιλύει είναι και ένα μήνυμα. Είναι και ένα μήνυμα προς όσους θεώρησαν ότι η Ελλάδα που βρέθηκε σε δυσμενή θέση λόγω της οικονομικής κρίσης θα χάσει οριστικά το γεωπολιτικό της κεφάλαιο στην περιοχή. Και το μήνυμα αυτό είναι σαφές, είναι ότι η Ελλάδα είναι πάλι εδώ, είναι ότι πατάει ξανά στα πόδια της γερά, είναι ότι είναι πάλι ισχυρή και αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. Έτοιμη να διευρύνει τις συμμαχίες της και να εγγυηθεί τη συνανάπτυξη και τη συνεργασία των χωρών της περιοχής. Κάποιοι στη διεθνή σκηνή ενδεχομένως μπορεί να δυσαρεστούνται με αυτό και να πολεμούν αυτή την προοπτική, είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο, όμως σας διαβεβαιώνω, θα βρουν απέναντί τους μια κυβέρνηση αποφασισμένη, αλλά σε τελική ανάλυση και έναν λαό που δεν πρόκειται να επιτρέψει το να επιστρέψει η Ελλάδα στο ρόλο του κομπάρσου και του παρατηρητή των εξελίξεων στην περιοχή μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, ώστε να επιτύχουμε εποφελείς συμφωνίες για όλες τις πλευρές. Και παράλληλα, θέλω κλείνοντας να πω και μια καλή κουβέντα, το αξίζει, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι είχαμε το προηγούμενα χρόνια το αφιέρωμα στη Ρωσία, στην Κίνα. Φέτος έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, του χρόνου στην Ινδία, δυνάμεις με τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε τη διάνοιξη σημαντικών επιχειρηματικών συνεργασιών. Αλλά, να πω και μια κουβέντα, γιατί βλέπω μπροστά μου τον Terence Quick, ο οποίος έχει λιδωρηθεί για την προσπάθειά του να γυρίσει όλες τις χώρες της Αφρικής, για την ομογένεια εκεί. Πιστεύω ότι και οι χώρες, ιδίως της Βόρειας Αφρικής, μπορεί να είναι ένα πεδίο για τη σύναψη σημαντικών εμπορικών σχέσεων και συνεργασιών που μπορεί να ωφελήσουν σημαντικά την ελληνική βιομηχανία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω λέγοντάς σας ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να παραμείνουμε, και εμείς αυτό θα κάνουμε, προσανατολισμένοι στο δρόμο της υπευθυνότητας. Αναλάβαμε την ιστορική ευθύνη να βγάλουμε τη χώρα από τα πολύ δύσκολα. Δείξαμε ότι κάτι καταφέραμε. Τώρα ανοίγεται μια νέα μέρα. Θέλουμε να είναι μια μέρα δίκαιης ανάπτυξης για τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής, για τις δημιουργικές δυνάμεις. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Χρειάζεται ο ουσιαστικός διάλογος, η αντιπαράθεση βεβαίως, η σύνθεση των απόψεων. Χρειάζεται η συνεργασία και χρειάζεται και η πολιτική σταθερότητα. Η εμπειρία των μνημονίων, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ας γίνει το μάθημα για το μέλλον, μιας και η ιστορία δεν ξεγράφεται. Είναι όμως το χέρι μας, αν αυτή η εμπειρία θα λειτουργήσει αφυπνιστικά ή καθυλωτικά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει αφυπνιστικά. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και να σας καλέσω να βγείτε μπροστά, όπως το επιτάσσει άλλωστε ο ειδικός σας ρόλος πια ως επίσημος κοινωνικός εταίρος. Και μαζί όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να επιδιώξουμε να ξαναπάρουμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας και να πραγματώσουμε τις δυνατότητες που διαθέτουμε και παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Αυτό επαναλαμβάνω,
δεν είναι κάτι που θα πιστωθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο θα αφορά τη χώρα, το μέλλον της χώρας, το κοινό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.